Από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, ξεκινάει και πάλι η λειτουργία της βιολογικής αγοράς που λειτουργεί δύο χρόνια στην πόλη μας: ωράριο λειτουργίας 12.30 έως 4.30 το μεσημέρι, στο γνωστό σημείο, στο στάνο δίπλα από το 7ο Αθλητικό Γυμνάσιο που βρίσκεται επί της 19ης Μαΐου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Μητέρα Αγίου, τονίζεται ότι συλλογος μητερα γη, αλήθεια ότι οι οικονομικές αλλαγές μας έχουν περιορίσει όσον αναφορά τις κατανολωτικές μας συνήθειες. Ήταν επίση γεγονό ότι η οικονομική ευχέρεια που ζούσαμε μέχρι τώρα μα έκανε στην πλειοψηφία μα να μην εκτιμούμε τον κόπο αλλά και του φυσικού πόρου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αγροτικών και όχι μόνο προϊόντων, με συνέπεια να αγοράζουμε περισσότερα προϊόντα από αυτά που τελικά καταναλώνουμε. Μπορούμε με σωστό προγραμματισμό να συνεχίσουμε να καταναλώνουμε βιολογικά προϊόντα. Δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται ότι πληρώνουμε. Τι βλάβε τη υγεία μα θα τι εισπράξουμε από την τοξίνο στο σώμα μα και θα τι πληρώσουμε από όλε τι απόψει στη διάρκεια τη ζωή μα. Α μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα φρούτα ψεκάζονται πάνω από 10 φορέ και αντίστοιχα και τα λαχανικά, με επικίνδυνα χημικά για τη γη και τον άνθρωπο. Η ανεξέλεγκτη χρήση χημικών λοιπασμάτων έχει μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα με νητρικά, κάνοντα το νερό ακατάλληλο σε πολλέ περιοχέ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αγρότε έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκίνων, αντί να έχουν υγεία εφόσον ζουν και εργάζονται στη φύση. Τα χωριά μα είναι πιο μολυσμένα από πολλέ μεγάλε πόλει. Ούτε στι σαυλέ δεν μπορούν να κάτσουν οι κάτοικοι κοντά στι καλλιέργειε κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων ψεκασμών. Οι οικονομικέ αλλαγέ μπορεί να επηρεάζουν την οικονομική μα δυνατότητα, αλλά συγχρόνω μα κάνουν πιο συνειδητού πολίτε, ερευνώντα πλέον τι καλύτερε δυνατέ επιλογέ μα. Οι μεγάλε πολυεθνικέ νοιαζονταν μόνο να αυξήσουν τα κεφάλαιά του, πουλώντα επικίνδυνα φάρμακα και στήρου σπόρου. Οι κυβερνήσει δεν δείχνουν την πρόθεση να συντελέσουν στην άνθηση τη οικολογική και βιολογική καλλιέργεια. Η λύση είναι μόνο η δύναμη του καταναλωτή ή του καλλιεργητή. Επιστροφή στην αυτονομία μα. Καλλιεργούμε δικού μα πόρου παροδοσιακέ ποικιλίε. Παράγουμε φρούτα και λαχανικά καθαρά που θα μα δώσουν μόνο ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία. Επιλέγουμε να καταναλώνουμε βιολογικά ή οικολογικά προϊόντα.